Χαίρετε. Σήμερα μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Βεκρής, πλαστικός χειρουργός και μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, αλλά και επιστημονικός διευθυντής της εξειδικευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinics. Γεια σας, γιατρέ. Χαίρετε. Έχουμε μαζέψει πάλι αρκετές απορίες, αυτή τη φορά γύρω από την τριχόπτωση αλλά και τη θεραπεία αυτής. Μάλιστα. Λέω να ξεκινήσουμε. Όποτε θέλετε. Ένας τηλεθεατής μας λέει: Πάσχω από γυροειδή αλοπικία. Υπάρχει τρόπος να προβλέψω την εξέλιξή της? Όχι. Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι, γιατί η γυροειδή αλοπικία, που δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζουμε, μπορεί να αφορά περίπου το 0,5-1% του πληθυσμού σε κάποια φάση της ζωής του και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί εμφανίζεται ξαφνικά, χωρίς έλεγχο και χωρίς να ξέρουμε πότε θα σταματήσει και σε πολύ νεαρές ηλικίες. Επομένως, αποτελεί μια δραματική κατάσταση για όποιον το βιώνει και για τις οικογένειες όσων το βιώνουν, γιατί μερικές φορές εμφανίζεται και σε μικρά παιδιά. Είναι, ξέρετε, αρκετά δραματικό και ερχόμαστε πολύ συχνά σε τέτοια κατάσταση να συναντούμε γονείς που ανησυχούν πάρα πολύ γιατί το παιδί τους βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Τα παιδιά, ξέρετε, σε νεαρή ηλικία ο περίγυρος είναι πολύ σκληρά. Υφίστανται σχολικό εκφοβισμό, bullying, έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οπότε και εμείς έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να προτείνουμε τις κατάλληλες θεραπευτικές λύσεις. Δυστυχώς, επειδή είναι μια νόσος που φαίνεται ότι υπάρχει κληρονομικό, γενετικό, αυτοάνωσο υπόστρωμα, πλέον όμως δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε την εξέλιξή της. Μόνο με έμεσα στοιχεία. Και τι είναι τα έμεσα στοιχεία? Ο χρόνος εμφάνισης, αν έχει εμφανιστεί πολύ νωρίς στη ζωή ή αργότερα, στην ενήλικο ζωή. Το πόσο συχνά γίνονται επεισόδια που εμφανίζεται η γυροειδής αλοπικία και εξαφανίζεται. Το αν είναι εντοπισμένη σε μικρές περιοχές, μόνο στο τριχωτό της κεφαλής, ή αν είναι πιο γενικευμένη και αφορά όλες τις τρίχες του κεφαλιού, του προσώπου και του σώματος. Αυτά είναι κάποια σημεία που δεν είναι αποδεικτικά, είναι όμως ενδεικτικά της πιθανής εξέλιξης. Όσο πιο μικρό είναι το πρόβλημα, όσο πιο γρήγορα από μόνο του εξαφανίζεται και όσο πιο αραιά είναι τα διαστήματα στα οποία εμφανίζεται, τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση. Όσο πιο εκτεταμένη είναι η βλάβη και όσο πιο συχνά εμφανίζεται, τόσο λέμε ότι η πρόγνωση για τελική αποκατάσταση είναι πιο φτωχή. Με αφορμή αυτό, μια κυρία μας λέει ότι ταλαιπωρείται χρόνια και αν υπάρχει κάποια αποτελεσματική θεραπεία για τη γυροειδή αλοπικία. Δυστυχώς, η γυροειδής αλοπικία δεν έχει αιτιολογική θεραπεία, δηλαδή να καταπολεμούμε το αίτιο, γιατί πολύ απλά δεν το γνωρίζουμε. Έχουν δοκιμαστεί πολλές θεραπείες. Οι κλασικές θεραπείες που δίνουν οι περισσότεροι γιατροί, οι περισσότεροι δερματολόγοι, αφορούν τον αυτοάνωσο χαρακτήρα της γυροειδής αλοπικίας, δηλαδή στοχεύουν με θεραπείες με τοπικά σκευάσματα κορτιζόνης, καταπολεμώντας την αυτοάνωση αυτή τη φλεγμονή, με φτωχά συνήθως αποτελέσματα. Ή, να πω πιο σωστά, καλύτερα αποτελέσματα στις πιο ελαφριές περιπτώσεις. Εκεί που πραγματικά έχει γίνει επανάσταση τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της αντιμετώπισης της γυροειδής αλοπικίας με εξαιρετικά αποτελέσματα και που το εφαρμόζουμε στην Advanced Hair Clinics και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και σε πολύ χρόνιες και σοβαρές περιπτώσεις γυροειδής αλοπικίας, τις οποίες και έχουμε δημοσιεύσει στο Διεθνή Ιατρικό Τύπο, είναι η εφαρμογή του PRP, της αυτόλογης μεσοθεραπείας. Έχουμε μάλιστα περίπτωση που την έχουμε δημοσιεύσει διδήμων τα οποία είχαν καθολική γυροειδή αλοπικία από πολύ μικρή ηλικία και τα οποία δίδυμα μετά από την δεύτερη-τρίτη εφαρμογή PRP στον τριχωτό της κεφαλής είχαν επαναφύτρωση και μάλιστα με σταθερότητα στην πορεία του χρόνου. Επομένως, σήμερα ένα πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε, που έχουμε δει αποτελέσματα, είναι η θεραπεία με PRP και συγχορηγούμε και κάποιους παράγοντες τοπικούς φαρμακευτικούς για καλύτερη συνέργεια, όπως είναι η μινοξιδίλη. Ένας κύριος, ο οποίος μάλλον έχει τριχόπτωση όπως φαίνεται, μας λέει θα σταματήσει η τριχόπτωση εάν υποβληθώ σε μεταμόσχευση μαλλιών. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση, γιατί είναι και είναι μια πολύ κοινή παρανόηση που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δυστυχώς, το σύγχρονο μάρκετινγκ των δίθεν κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών ή αυτών οι οποίοι αποσκοπούν αποκλειστικά στο κέρδος και θα έλεγα και στην εξαπάτηση των δυνητικών πελατών τους, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία του κόσμου για την τριχόπτωση και ειδικά των νέων ανδρών και γυναικών, στοχεύουν ακριβώς στο θυμικό μας και λένε: κάνε αυτή τη μεταμόσχευση, πλήρωσε αυτά τα χρήματα, έλυσε το πρόβλημά σου για μια ζωή. Δεν ισχύει.
Και δεν ισχύει για ένα πολύ απλό λόγο. Ασχέτως αποτελέσματος μεταμόσχευσης, αν θα πετύχει ή όχι, η διαδικασία της τριχόπτωσης, επειδή είναι μια αυτοάνωση διαδικασία που έχει γενετικό υπόστρωμα, εξελίσσεται στη διάρκεια της ζωής. Μπορεί να είναι πιο έντονη και πιο ταχεία στα πρώτα χρόνια μετά την εφηβεία στην ενήλικο ζωή και ειδικά στη δεκαετία μεταξύ 20 και 30 ετών. Πρακτικά όμως δεν σταματάει σαν διαδικασία ποτέ. Απλά εξελίσσεται όταν τα ανδρογόνα πέσουν στα επίπεδα του στο αίμα μας μετά τα 40-50, ίσως και αργότερα, εξελίσσεται με πιο αργό ρυθμό. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι σταματάει η διαδικασία. Άρα, αν θέλουμε να συμβουλεύσουμε σωστά τον ασθενή μας που πάσχει από τριχόπτωση και ενδεχομένως η τριχόπτωση είναι τόσο σημαντική που χρειάζεται μια μεταμόσχευση μαλλιών για την αποκατάστασή του, πρέπει ουσιαστικά να τον κατευθύνουμε σε δύο δρόμους. Πρώτον, να αποκαταστήσει το ορατό του πρόβλημα με μια μεταμόσχευση μαλλιών, η οποία ενδεχομένως και αυτή θα χρειαστεί επανάληψη στο μέλλον για να καλύψουμε άλλες περιοχές. Και δεύτερον, και κυριότερο κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τον βάλουμε σε ένα πρωτόκολλο τοπικής ή συστηματικής συντηρητικής αγωγής, ούτως ώστε να περιορίσουμε την τριχόπτωση, να την καθυστερήσουμε και ενδεχομένως να τη σταματήσουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτά τα σενάρια με διάφορες φαρμακευτικές αγωγές. Αν δεν το κάνουμε αυτό, πολύ απλά έχουμε κάνει μισή δουλειά στην αντιμετώπιση. Μία συχνή ερώτηση, γιατί η αλοπική εμφανίζεται μόνο στους άντρες? Δεν ισχύει αυτό. Η αλοπική εμφανίζεται και στους άντρες και στις γυναίκες. Μία διαφορά. Επειδή στον πυρήνα της ανδρογενετικής αλοπικίας υπάρχει η δράση των μεταβολικών προϊόντων των ανδρικών ορμονών, της τεστοστερόνης, είναι προφανές ότι στους άνδρες και ειδικά τους νέους άνδρες που η τεστοστερόνη βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα, η ανδρογενετική αλοπικία εμφανίζεται πιο γρήγορα και με πιο κραυγαλαίο τρόπο. Η ανδρική φαλάκρα, που λέμε. Ναι. Αυτό θα εμφανιστεί λοιπόν σε κάποιους αρκετά νωρίς στη ζωή τους, ακόμη και στα 20-25 χρόνια. Είναι πιο έντονο και είναι και πιο εντοπισμένο. Δηλαδή, θα δούμε στους άντρες συγκεκριμένη περιοχή που είναι μπροστά, πίσω ή όλη η πάνω περιοχή του κεφαλιού που έχει αδειάσει. Η φαλάκρα, η κοινώς λεγόμενη. Στις γυναίκες, επειδή υπάρχει η φυσική προστασία από τα ιστρογόνα, από τις θηλυκές ορμόνες, ενώ υπάρχει το ίδιο γενετικό υπόστρωμα ανδρογενετικής αλοπικίας, πολύ απλά στην φάση την νεανική των γυναικών που προστατεύονται από τις ορμόνες αυτές, δεν μπορεί να εμφανιστεί το πρόβλημα με μεγάλη δυναμική. Μπορεί δηλαδή να έχουμε κάποιες κυρίες νεαρές που να έχουν πιο αδύναμο μαλλί, πιο λεπτή τρίχα, αλλά πολύ σπάνια θα δούμε γυναίκα η οποία ακόμη έχει έμεινο κύκλο που να έχει εντοπισμένο πρόβλημα αρέωσης τόσο δραματικό. Υπάρχει, αλλά είναι πιο σπάνιο. Εκεί αυτό που βλέπουμε στις γυναίκες είναι η πιο εμφανής εικόνα ανδρογενετικής αλοπικίας μετά την εμμηνόπαυση. Όταν δηλαδή πλέον η προστατευτική δράση των ιστρογόνων καταλαγιάζει, πέφτει και αρχίζουν να επικρατούν τα ανδρογόνα. Γι' αυτό και βλέπουμε σε κυρίες μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας τριχόπτωση, εκεί που πριν δεν υπήρχε. Αυτό που χαρακτηριστικά λένε οι περισσότερες όταν μας επισκέπτονται πρώτη φορά είναι ότι γιατρέ, εγώ είχα τέλεια μαλλιά, πολύ χοντρά, δεν πέρναγε η βούρτσα ανάμεσά τους. Και τώρα κοιτάξτε πώς είναι η τρίχα μου. Είναι αυτό ακριβώς. Η πραγματικότητα είναι ότι θίγει και άνδρες και γυναίκες. Μάλιστα, αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε τελικώς. Ένας κύριος, μόλις 21 ετών, όπως μας γράφει, βλέπει τα μαλλιά του από τώρα να γκριζάρουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και το γκριζάρισμα των μαλλιών θεωρείται ότι στη βάση του έχει γενετικό υπόστρωμα. Έχουν βρεθεί σχετικά γονίδια. Υπησέρχονται βέβαια και άλλοι παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι παράγοντες στρες, μπορεί να είναι παράγοντες του τρόπου του βίου, διατροφής, συνηθιών κτλ. Δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για την υγεία των μαλλιών. Είναι απλά η απώλεια της μελανίνης. Τα μαλλιά αυτά, επειδή έχουμε κάνει εκτενώς και μεταμοσχεύσεις μαλλιών σε ανθρώπους με γκρίζα μαλλιά ή λευκά μαλλιά και πειράματα, δεν έχουν στη βάση τους κάποια άλλη αλλαγή. Και τα λευκά μαλλιά δηλαδή μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο, πετυχαίνει η μεταμοσχεύσή τους όταν μεταμοσχεύονται, δεν έχουν τέτοια θέματα. Απλά το γκριζάρισμα σε πρώιμη ηλικία έχει πιθανότατα γενετικό υπόστρωμα. Σκέφτομαι να αξιοποιήσω την καλοκαιρινή μου άδεια για να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών. Ενδείκνεται η περίοδος? Δεν υπάρχει περίοδος του χρόνου που να μην ενδείκνεται για μια μεταμόσχευση μαλλιών. Εξίσου καλά μπορεί να δουλέψει το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, το χειμώνα, την άνοιξη. Αυτό που συνήθως λέω και συμβουλεύω τους ασθενείς μου είναι ότι βρες την κατάλληλη περίοδο για σένα, ώστε να έχεις κάποιες ημέρες να ξεκουραστείς και να περάσουν οι πρώτες ημέρες μετά τη μεταμόσχευση. Άρα να είναι το κατάλληλο timing
σε σχέση με τις ασχολίες σου, την εργασία σου και τον κοινωνικό σου περίγυρο. Για μας, από πλευράς τεχνικής, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός πότε θα γίνει μεταμόσχευση. Το σημαντικότερο είναι αυτό που λέω πάντα για όλου τύπου τις επεμβάσεις, όχι μόνο για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Όταν έχεις κάνει λοιπόν την πρώτη κουβέντα με τον γιατρό, έχεις λύσει τις απορίες σου και έχεις πιστεί και εμπιστευτεί ότι η συγκεκριμένη κλινική, ο συγκεκριμένος γιατρός είναι ο κατάλληλος για να βρεις λύση το πρόβλημά σου, προχώρα ασχέτως εποχής. Και μια ερώτηση που θα μπορούσε να είναι η συνέχεια αυτής, πρέπει λέει να ακολουθήσω συγκεκριμένες μεταχειρητικές οδηγίες εάν υποβληθώ σε μεταμόσχευση μαλλιών το καλοκαίρι? Διαφοροποιούνται ελάχιστα οι συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν μετά από μια μεταμόσχευση. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν πάει να είναι μια τοπική επέμβαση, ελάχιστα επεμβατική, αλλά είναι ένα χειρουργείο αισθητικής φύσεως. Δεν είναι κάτι αστείο και δεν είναι κάτι που γίνεται ούτε στο σούπερ μάρκετ ούτε στο κομμωτήριο. Θέλει λοιπόν, σαν ιατρική διαδικασία, να ακολουθούμε και ένα σοβαρό μελετημένο πρωτόκολλο μεταχειρητικής φροντίδας. Η μόνη διαφοροποίηση το καλοκαίρι είναι ότι επειδή ακριβώς αφορά το τριχωτό της κεφαλής, άρα μια περιοχή που και πριν εκτίθετο στον ήλιο και στις βλαπτικές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας, θα πρέπει να δοθεί μια μέρημνα τις πρώτες ημέρες μετά τη μεταμόσχευση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπερβολική έκθεση. Γιατί δεν πάβει να είναι μια τραυματισμένη περιοχή. Εκεί πέρα λοιπόν αυτό που συμβουλεύουμε είναι αποφυγή του ήλιου, το να φοράει ο ασθενής μας ένα καπέλο και γενικά να έχει ένα μικρό διάστημα περίπου μία εβδομάδα στους 10 ημερών μέχρι να επανέλθει πλήρως στις δραστηριότητες του. Μάλιστα. Είμαι γυναίκα, 35 ετών, μας λέει εδώ μια κυρία, και παρατηρώ έντονη διάχυτη αλοπαικία. Τι μπορεί να φταίει? Πάρα πολλά. Εκεί πέρα είναι από τις πιο περίεργες περιπτώσεις και που θέλω μεγαλύτερη διερεύνηση, η διάχυτη αλοπαικία στις γυναίκες, γιατί πραγματικά το υπόστρωμα μπορεί να είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο είναι στους άνδρες. Μπορεί να υπάρχει η ανδρογενετική αλοπαικία που είπαμε πριν, γενετικού τύπου. Μπορεί να υπάρχει διάχυτη αλοπαικία αγνώστου αιτιολογίας, που είναι συχνή στις γυναίκες. Μπορεί να υπάρχουν και διάφορες διάχυτες αλοπαικίες που να έχουν να κάνουν με τη διατροφή. Περίεργες δίαιτες που κάνετε εσείς οι γυναίκες για να χάσετε πολλά κιλά σε σύντομο διάστημα. Αποφυγή συγκεκριμένων τροφών. Έλλειψη σιδήρου και βιταμινών λόγω απώλειας αίματος κατά την εμμηνορρυσία. Ορμονικά αίτια, παθήσεις του θυρεοειδούς. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά υποστρώματα που μπορεί να ευθύνονται για μια διάχυτη αλοπαικία. Εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει από πλευράς του γιατρού να γίνει μια ενδελεχής αξιολόγηση της κλινικής εικόνας. Θα πρέπει να ληφθεί ένα ιστορικό ώστε να δούμε αν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες που υπησέρχονται στην καθημερινότητα της συγκεκριμένης γυναίκας. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις για να προσδιορίσουμε αν υπάρχει κάποια έλλειψη σιδήρου ή βιταμινών που να υποδεικνύει κάποια αναιμία. Και είναι μια διάγνωση εξ αποκλεισμού. Αν όλα αυτά τα αίτια αποκλειστούν, τότε μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, πρόκειται για μια ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία με διάχυτη μορφή. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, αν θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι, σήμερα που μιλάμε υπάρχει ένας τρόπος. Και ο τρόπος αυτός είναι εξέταση DNA. Λαμβάνουμε δηλαδή δείγμα DNA, συνήθως με αιμοληψία από τον ασθενή ή την ασθενή, πηγαίνει σε ειδικό γενετικό εργαστήριο και προσδιορίζει την πιθανότητα και τον κίνδυνο ανάπτυξης ανδρογενετικού τύπου αλοπαικίας με βάση την εξέταση συγκεκριμένων γονιδιακών τόπων. Μάλιστα. Έχω δει επιδείνωση της τριχόπτωσης τώρα μέσω πανδημίας. Μπορεί να ευθύνεται το άγχος που έχω, μας ρωτάνε. Σίγουρα. Εδώ ακόμη έχει συζητηθεί και η επίδραση του ίδιου του κορονοϊού στην επιδείνωση της τριχόπτωσης. Και πιθανότητα επειδή ο συγκεκριμένος ιός, από ό,τι φαίνεται, με τις διάφορες μελέτες που έχουν ήδη βγει και άλλες που θα βγουν πιθανώς, προσβάλλει διάφορα συστήματα του οργανισμού και μάλιστα με απρόβλεπτο τρόπο, δεν θα με εξέπληκε καθόλου να έχει να κάνει και με αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ο εγκλεισμός, οι περιορισμοί, το στρες που δημιουργεί η όλη κατάσταση επιτείνουν ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας και συγκεκριμένα και της τριχόπτωσης, όπου και ο ψυχολογικός παράγοντας, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρός. Και κλείνοντας, έχουμε μία ερώτηση, την οποία πράγματι και εγώ έχω ακούσει πολύ συχνά στον κύκλο μου. Είναι αλήθεια ότι όποιος φοράει κράνος ή καπέλο θα καταλήξει με αλοπαικία? Αυτός είναι ένας κοινός αστικός μύθος, ο οποίος έχει προέλθει από εμάς τους άνδρες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μας θητείας. Επειδή συνυπάρχουν χρονολογικά
η εμφάνιση της γρήγορης τριχόπτωσης στη νεαρή ηλικία με τη στρατιωτική θητεία, που και αυτή γίνεται σε νεαρή ηλικία, με τα φοιτητικά, μόλις φεύγουμε από το σπίτι, μετά το πανεπιστήμιο, τα δύο μαζί έχουν συσχετιστεί. Οπότε σου λέει ο άλλος ότι εγώ μια χαρά μαλλιά είχα, αλλά τώρα που ξεκίνησα να φοράω το κράνος ή το καπέλο, πέφτουν τα μαλλιά μου περισσότερο. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια συσχέτιση. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει γενετικού τύπου ανδρογενετική αλοπαικία, αν σταματήσει να φοράει καπέλο ή κράνος, θα σταματήσει και η τριχόπτωση. Όπως δεν σημαίνει επίσης ότι ένας άνδρας, ο οποίος δεν έχει γενετικό υπόστρωμα, επειδή φοράει καπέλο ή κράνος, θα πέσουν τα μαλλιά του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βεκρή. Εγώ ευχαριστώ.